Το ψήσιμο συνεχίζεται εδώ με γαριδούλες, χταπόδι, έμπνευση του φίλου μας του Βαγγέλη από την ΚΟ. Ψήνουμε τα ψαράκια μας σήμερα. Έχω βάλει 4 τσιπούρες, γύρω στα 600-700 γραμμάρια κάθε μία. Τις έχω βάλει πάνω στη σχάρα μέχρι 3 κιλά που είναι το μοτέρ μας. Βλέπετε πόσο ζυγισμένες και ομοιόμορφα περιστρέφονται. Συμβουλή μας είναι, πριν βάλετε τη σχάρα πάνω στη ψισταριά, κάντε μερικές περιστροφές στα χέρια να δείτε ότι περιστρέφεται ομοιόμορφα. Ψήνουμε. Φανταστική ημέρα σήμερα, έχουμε 20 και βαθμούς. Αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα με το μοτέρ είναι ότι δουλεύω με μία απλή μπαταρία. Για όσοι φίλοι πήρατε το μοτέρ μπαταρίας ρεύματος, θα σας δείξω την καινοτομία, ότι με μία απλή μπαταριούλα 12 volt, την πήρα από ένα ηλεκτρολογείο, έχω βάλει το θετικό και τον αρνητικό μου πόλο και αυτό έχει τη δύναμη εδώ έξω στην αυλή που είμαστε στον κήπο, να μας περιστρέψει τις τσιπούρες μας. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στα ψαράκια μας, μάλλον θα τα κατεβάσω λίγο κάτω να προχωρήσει το ψήσιμο και να έρθουν και οι μεζέδες με τα χταπόδια, τα τσιπουράκια και όλα τα καλά του Θεού. Βάλαμε και το χταποδάκι πάνω στη σκάρα. Έχουμε τα ψαράκια μας από πάνω, ψήνονται σιγά σιγά και τώρα μπήκε και ο μεζές. Κρασάκι εδώ με τους θείους και τους νονούς. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε σε όλους τους φίλους. Το ψήσιμο συνεχίζεται εδώ με γαριδούλες, χταπόδι, έμπνευση του φίλου μας του Βαγγέλη από την ΚΟ. Χρόνια πολλά Βαγγέλη. Περνάμε τα πλοκάμια στη σούβλα και γυρνάνε μόνα τους. Και έχουμε βάλει στα τριπλά σουβλάκια γαρίδες. Για όσους φίλους έχουν θερμόμετρο, 55 με 60 βαθμούς παιδιά, ειδικά το ψάρι. Δεν θέλει παραπάνω ψήσιμο. 60 βαθμούς max, μένει ζουμερό μέσα, να βγουν εύκολα τα κοκαλάκια και η πέτσα να γίνει τραγανή. Εδώ είναι τα μεζεδάκια μας. Ωραία, βάζουμε λίγο λαδάκι για να ενυδατώσουμε. Λίγο λεμόνι, έχουμε βάλει ουζάκι. Γλυκάνισο, σπασμένο και ρίγανη, φυσικά λίγη ρίγανη. Τα μεζεδάκια μας τώρα θα τα βγάλουμε, θα τα κόψουμε. Ωραία. Τέλεια, εξαιρετικά. Τα πιτσιρίκια περιμένουν μεζέ. Βγάζουμε τα χταπόδια και συνεχίζουμε το ψήσιμο. Έχουμε κατεβάσει κάτω να κάνουμε τραγανή πετσούλα
Βλέπετε πόσο έχει ροδίσει εξωτερικά. Η περιστροφή έχει κρατήσει όλο το ζουμί μέσα. Η μπαταρία μας δούλεψε. Βλέπετε κάτω αριστερά. Το πήγαμε αργά το ψάρι και κρατήσαμε όλη τη θάλασσα μέσα. Όλα τα αρώματα. Βάλαμε λάδι, ρίγανη, γλυκάνισο και λίγο ουζάκι. Και ειδού το αποτέλεσμα.